Ντορέτα, είχες να κάνεις σύριαλ 15 χρόνια. Και αναρωτιέμαι γιατί. Το κρατάς μυστικό ήταν η πρώτη πρόταση που είχα αυτά όλα τα χρόνια που πραγματικά άξιζε τον κόπο. Και τώρα πια έχουν αλλάξει τα δεδομένα, τα παιδιά είναι μεγάλα, οπότε υπήρχε η δυνατότητα. Δηλαδή, εσύ όλα αυτά τα χρήματα που έπαιρναν κάποτε οι ηθοποιοί από την τηλεόραση. Ποτέ. Εκείνα τα χρόνια που οι άνθρωποι έβγαζαν πολλά λεφτά από την τηλεόραση, εγώ έκανα παιδιά. Οπότε δεν δούλευα. Είδαμε και πρόσφατα την Ελένη Καστάνη που είπε ότι έχει πάρει 10.000 ευρώ το επεισόδιο. Εγώ δεν ξέρω αν έχω πάρει 10.000 ευρώ συνολικά για όλα τα επεισόδια. Συνάντησες κλειστές πόρτες όταν για κάποιο διάστημα αποσύρθηκες για να μεγαλώσεις τα παιδιά σου? Έπρεπε να κάνω το dancing, να σου πω την αλήθεια, για να... Να σε θυμηθούν πάλι. Ναι, και να με θυμηθούν και να δείξω κι εγώ έτσι περισσότερα πράγματα για μένα. Από τα serial δεν έχεις βγάλει λεφτά. Από την παρουσίαση? Βγάζουμε χρήματα, προφανώς. Αλλά δεν βγάζουμε πια αυτά τα χρήματα που θα μπορούσα, ας πούμε, εγώ να έχω αυτή τη στιγμή την πολυτέλεια του να πω. Να σου πω κάτι. Θέλω να κάτσω τώρα για ένα χρόνο, κουράστηκα. Για πολύ καιρό υπήρχε η πεποίθηση ότι η Ντορέτα δεν είχε ανάγκη μωρά οικονομική, γιατί είχε έναν σύντροφο, έναν άντρα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ευκατάστατος. Οπότε εντάξει, σιγά, το έχει λύσει το πρόβλημα. Ναι, ναι, η Ντορέτα δεν έχει ανάγκη, απλά είναι μαζόχα και τρέχει σαν το σκυλί, ας πούμε, από το πέμπτο βράδυ να δουλεύει. Όχι, προφανώς και δεν ισχύει αυτό. Ακούμε. Τη μία ότι θα παρουσιάσει το Big Brother, την άλλη ότι θα αναλάβει την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου του Αντένα. Τι από όλα αυτά έχει δώσει αλήθεια? Τίποτα. Φέτος συνεργάζεσαι στο θέατρο μεταξύ άλλων με τον Μάρκο Σεφερλή. Σου πρότεινε να συνεργαστείτε στην ταινία που έκανε το καλοκαίρι? Όχι, δεν είχα. Όχι. Ξέρω ότι με τον Ντάνο είστε φίλοι και ότι τα επαγγελματικά του τα συζητάτε. Όταν σου είπε για την ταινία του Μάρκου, τι τον συμβούλευσες? Δεν θεωρώ ότι έχει ανάγκη συμβουλές για το τι να κάνει, τι να μην κάνει. Είμαι σίγουρη, παρότι δεν την έχω δει την ταινία, αλλά θα τη δω, ότι και εκεί θα τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Είχες αντιληφθεί ότι ο Ντάνος έχει υποκριτικό ταλέντο? Όταν τον είδα πρώτη φορά στο τατουάζ, μου φάνηκε ότι ήταν πραγματικά πολύ καλός για έναν άνθρωπο που δεν έχει ξανακάνει ποτέ αυτό το πράγμα. Πολύ φυσικός και πολύ άμεσος. Έχεις βιώσει σκηνές ζηλοτυπίας? Ναι. Η πιο κινηματογραφική που θυμάσαι? Κινηματογραφικό τι, να βγαίνουν στους δρόμους και να τρέχουμε και να φωνάζω όχι, μη θα φαρμακωθώ και τέτοια? Όχι, δεν τα έχω κάνει αυτά. Το κλαίω και οδηγώ στην Αττική Οδό όμως θα μπορούσε να το έχεις κάνει. Κλαίω και οδηγώ το έχω κάνει. Επειδή εγώ και στο σπίτι τα παιδιά και όλα αυτά, ξέρεις, δεν έχω και πολύ το χώρο μου. Έχουν υπάρξει πολλές στιγμές που μπορεί να έχω να κλαίω όμως το αυτοκίνητο, ναι. Σκέφτομαι, κάνω εσωτερικούς διαλόγους. Το αυτοκίνητο είναι σαν πραγματικά το δωμάτιό μου. Τα μάξιμα είναι είχε φωνή. Έλεγε, βρε κορίτσι μου, τι θα γίνει. Με έχει τρελάνει. Σου έχει γίνει ποτέ πρόταση γάμου, ενώντας μετά? Όχι. Πιστεύεις ότι θα γίνεις καλή πεθερά? Αν ταλαιπωρούνται τα παιδιά μου και δεν περνούν καλά και είναι στεναχωρημένα, θα πω τη γνώμη μου. Με ωραίο τρόπο. Διακριτικό. Και μετά θα σοπάσω.